που δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη. Πού είναι η αγωνιστικότητά μας, πού είναι η μαζικότητά μας και, εν πάση περιπτώσει, πότε θα αποφασίσουμε ναι να κατεβούμε στο πεζοδρόμιο. Καλώς είναι οι διαδικασίες όλες αυτές, σεβαστές. Και μακάρι να μην χρειαστεί άλλου είδους αντιμετώπιση και διεκδίκηση. Δεν μπορούμε όμως να μην είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο. Πρέπει να ετοιμάσουμε τον κόσμο. Εάν χρειαστεί, αμέσως μετά να περάσουμε σε κλιμακούμενες διεκδικήσεις. Κλιμακούμενες αντιδράσεις που θα φτάσουν μέχρι το πεζοδρόμιο. Δεν μπορεί να δεχτούμε τώρα από μία βουλή των Ελλήνων να μας λέει και από ένα κράτος ότι είμαστε απόγονοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτους αποκαλώ όλους τρέσσες. Μόνο ένας τρέσσας μπορεί να πει τέτοιου είδους δηλώσεις, να τις υπογράφει και να περιμένουμε να έρθει ένας άνθρωπος 30 χρόνια να αγωνίζεται, να έχει φαντάζομαι ξυλωθεί οικονομικά, να έχει διαλυθεί. Για να ακούσουμε σήμερα τι. Ευτυχώς που βγήκε κάτι ο δικαστήριο και είχε δίκιο ο Βορύδης που είπε ότι είναι πράξη εφετίου. Μπορεί μια άλλη πράξη εφετίου να πει άλλα. Όχι κύριε, θέλουμε την νομοθετική ρύθμιση του προβλημάτων και επιτέλους επιμένω, ναι δυναμικά, δεν θα μας τα λύσουν. Αυτές οι αιτιάσεις που αφαίρεσαν εδώ, πολύ απογοητευμένο και προβληματισμένο με αυτήν. Συνεπώς, θα έρθω στον κύριο Γουδί που είπε κάτι πολύ ωραίο. Υπάρχει και η αυτονομία. Εγώ θα έλεγα λοιπόν να βάλουμε προμετωπίδα μας πριν φτάσουμε στην αυτονομία, την αυτοδικία. Γιατί μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημά μας. Έλα. Είναι αλήθεια πως στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης... Όνομα και εφημερίδα. Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης οι διεθνείς μηχανισμοί αριθμοποίησης των προσωπικών ταυτοτήτων των ατόμων και των ενωτήτων παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο. Αυτή τη σούπα την πολιτισμική πρέπει να τη χύσουμε. Και χύνεται όταν κάθε εθνοτοπική κοινότητα που έχει πραγματικές ρίζες, γεωγραφικές, ιστορικές, πολιτισμικές, αλλά και ανάπτυξης, να την οριοθετήσουμε και να την προωθήσουμε. Η Μάνη, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, είναι το χαρακτηριστικότερο στοιχείο. Μη με πείτε σοβινιστή, όχι μόνο ελλαδικά και σε διεθνές επίπεδο, διότι έχει χαρακτηριστεί ως μια ανοιχτή πόλη αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά. Όταν πήρε το βραβείο στην αρχιτεκτονική της Νέας Υόρκης, η Βάθια, ότι είναι η αρχιτεκτονική χωρίς αρχιτέκτονα, σαν μοναδικότητα, ποιος συζητάει για μη ενιαία Μάνη. Είναι λόγοι για την ίδια την Ελλάδα, είναι λόγοι πολιτική, πολιτιστική και για τον κόσμο ολόκληρο να αναδειχθούν οι πολιτισμικές ενότητες. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Κύριε Κάση. Ο κύριος Κυριάκος Κάσης, παρακαλώ. Καλησπέρα αγαπητοί συμπατριώτες. Εγώ θα έλεγα μία κουβέντα, όχι πεσημιστική, ούτε για να απογοητεύσω κανέναν, αντίθετα μαχητική για το θέμα που μαζευτήκαμε εδώ. Αργήσαμε. Έχουμε αργήσει πολύ. Ωστόσο, ποτέ δεν είναι αργά. Ύστερα από κάπου 45-50 χρόνια που έχω ασχοληθεί με το πολιτιστικό θέμα της Μάνης, δικαιούμαι να έχω διαπιστώσει, πέρα από την προσωπική μας σχέση που έχει ο καθένας με την πατρίδα, την καθαρά σχέση του μελετητή, ότι η Μάνη είναι η συμπαγέστερη πολιτιστικά περιοχή, όχι στην Ελλάδα, αλλά ίσως σε όλη την Ευρώπη. Είναι δε και η αρχαιότερη, η πιο αρχαίγονη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε επιτέλους, ύστερα από 73 χρόνια, και μην αρχίζουμε τις μεψημυρίες του τύπου που στεναχωρέθηκα που άκουσα τον αγαπητό Γιώργο Βενιζελέα να λέει ότι είναι λίγο, ξέρω εγώ, τούτο και το άλλο. Εγώ είμαι από το Τέναρο. 100 χιλιόμετρα κυβάλλει από τη Σπάρτη. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
Δεν κατάλαβα. Δηλαδή η μιλιά που είναι 20 χιλιόμετρα από τη Σπάρτη σημαίνει ότι πρέπει να ανήκει κάπου αλλού ή τούτο ή το άλλο. Δεν έχουμε νερό στο τενέρο. Ωστόσο, οι μανιάτες είναι μανιάτες. Εάν δεν είναι μανιάτες δεν είναι τίποτα, κατ' εμένα. Νομίζω ότι για το θέμα που μαζευτήκαμε εδώ πρέπει να είμαστε ομόψυχοι και όχι στα αστεία, όχι να έρθουμε εδώ για πρεστίζ. Να φανερωθούμε ο καθένας με την ιδιότητα που έχει για να πει κάτι ή να δείξει κάτι και να σηκωθεί να φύγει κτλ. Κτλ. Εδώ είναι η ουσία. Υπάρχει πραγματική βούληση. Θέλουμε φεύγοντας από εδώ να κρατήσουμε την ίδια ζέση για το ίδιο θέμα και να το προχωρήσουμε παραπέρα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να βγούμε στο πεζοδρόμιο. Οι μανιάτες δεν είμαστε του πεζοδρομίου. Ούτε να λέμε λογάκια, ούτε φωνούλες, ούτε να φάμε ξύλο, να το πω αλλιώτικα. Είμαστε αλλιώτικοι. Είμαστε για να λέμε ουσιαστικά πράγματα, να κάνουμε συγκεκριμένες πράξεις. Αργήσαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Έπρεπε να έχουν γίνει αυτά ήδη από τη μεταπολεμική περίοδο. Ήδη από το 51, ήδη από το 61, ξέρω εγώ. Ωστόσο, επειδή πολύ σωστά είπε κάποιος, ότι ο κύριος Κατσαρέας νομίζω, ότι ήδη η επόμενη γενιά μιλάει για τον κάμπο, γιατί λέει είμαι μεσήνιος, μπερδεύεται. Σκαλαμάτας. Δεν υπάρχει μεσηνία και μάνη. Το ξεκαθαρίζω να λέμε τα νέτα σκέτα. Μεσηνία και μάνη είναι όρια σύμβατη. Τελειώσαμε. Ας το ξανασυνειδητοποιήσουμε επιτέλους. Οι μανιάτες είναι λάκωνες. Ούτε λάκωνες. Μανιάτες. Λάκωνες. Οι λάκωνες. Αυτοί είναι οι λάκωνες. Ο νομός, συγγνώμη, ο νομός Λακωνικής ήταν η μάνη. Ο νομός Λακεδαίμονας ήταν η Σπάρτη. Οι λάκωνες είμαστε εμείς από την εποχή του Καρακάλα 195 π.Χ. ελευθερολάκωνες μέχρι τώρα. Αδιάσπαστοι και συνεχείς. Αυτά είναι δεδομένα. Κυριακό. Υπάρχει, συγγνώμη Αντωνή, υπάρχει μια αντιλακωνική ίσον, προσέξτε το αυτό, ίσον ανθεληνική. Ό,τι είναι αντιλακωνικό από την αρχαιότητα, προσέξτε το, είναι ανθεληνικό. Όλα τα άλλα που μπαίνουν ένθετα είναι πονηρά. Το λακωνικό πνεύμα ήταν το ελληνικό πνεύμα από την αρχαιότητα, την κλασική αρχαιότητα. Αυτό την δημιούργησε. Ο Λυκούργος από το 884 π.Χ. Εκείνος έβαλε το θεμέλιο λίθο να γίνει η αρχαία Ελλάδα. Δεν είναι ούτε οι Περικλείδες, να πούμε στα ίσα. Ούτε οι Ασπασίες. Αυτοί τα ξεφτυλίσαν σιγά σιγά. Και μας στείλανε, μας στείλανε. Οι Μανιάτες και οι Λάκωνες γενικώς ήταν αμύντορες Θερμοπύλες. Αυτό είναι το μεγάλο σύμβολο της ελευθερίας. Αυτό ήταν ο Λεωνίδας. Δεν μένω εκεί όμως. Έρχομαι στη σύγχρονη εποχή με τα Βυζαντινή. Με τα Βυζαντινή, επαναλαμβάνω. Στην Τουρκοκρατία η Μάνη είναι μεγαλούργης, το ξέρουμε όλοι. Εάν δεν υπήρχε η Μάνη, δεν υπήρχε η Ελλάδα. Εάν δεν υπήρχε ο Πετρόμπεης, οι Μαυρομιχαλαίοι και όλοι οι προγονείς μας, εμάς όσοι ήταν είτε καπετάνοι είτε απλοί, δεν έχει σημασία, με τον τουφέκι στο χέρι, δεν απελευθερωνόντουσαν ούτε η Πελοπόννησος, ούτε η Ελλάδα, ούτε κανένας. Δεν υπήρχε η Ελλάδα. Τέλειωσε. Να το συνειδητοποιήσουμε αυτά. Και να μην λέμε με συνειακή μανία, άμα λέει στο Μούρτζινο, ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, και κακώς τον λέω Πετρόμπεη, ο ίδιος έλεγε να με λέτε Πέτρολη, δεν θέλω Πετρόμπεη. Ο ίδιος το λέγει. Τώρα. Ναι,